Έχω ξαναπεί και θέλω και σήμερα να πω ότι αυτά που λέω δεν είναι απόλυτα, ούτε είναι κάποιο δόγμα. Ο καθένας ακολουθεί αυτό που νιώθει ότι τον αγγίζει και τον αναπαύει και η καλύτερη απόδειξη αυτού που πιστεύεις είναι η ίδια η ζωή. Να επαληθεύονται αυτά που πιστεύεις πάνω στη ζωή, στα γεγονότα, στην πράξη, στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι υποχρεωτικό να δεχτείς κάτι. Μου γράφει λοιπόν μια κοπέλα και λέει: «Γεια σας, Πάτερ Κονάν. Ήθελα να σας στείλω αυτό το μήνυμα εδώ και καιρό. Είμαι φοιτήτρια, σπουδάζω στην Αγγλία. Κοιτάξτε, λέει, Πάτερ, εδώ έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες. Είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Απλά πολλές φορές δυσκολεύομαι να ενταχθώ στην παρέα. Τα παιδιά όλα είναι καλά. Απλά, Πάτερ, έχουν διαφορετικές συνήθειες από μένα. Βγαίνουν σε κλαμπ, πίνουν, καπνίζουν απ' όλα. Και δεν νιώθω πολύ άνετα επειδή εγώ δεν τα κάνω αυτά. Και πάντα νιώθω μια πίεση. Μου λένε, μα πώς δεν πίνεις, πώς κοιμάσαι νωρίς. Είσαι φοιτήτρια, πρέπει να πιεις κι εσύ. Και όταν απομακρύνομαι, με παρεξηγούν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, απλά δεν έχω μιλήσει σε κανέναν και απλά θέλω μια συμβουλή. Συγγνώμη αν σας κούρασα, σας τα είπα όσο πιο σύντομα μπορούσα. Ευχαριστώ, Πάτερ». Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι και εδώ οι απόψεις διήστανται. Απλώς αισθάνομαι ότι όταν κανείς θέλει να ακολουθήσει μια αυστηρή πνευματική ζωή, μια αυστηρή, υπάρχουν καταρχήν μεγάλη ποικιλία στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο και προσαρμόζονται σε πράγματα του κόσμου τα οποία τους κάνουν να νιώθουν ότι ανήκουν στην εποχή τους. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πιστοί οι οποίοι θέλουν να ζουν τελείως, σε ένα τελείως κλειστό περιβάλλον, ας πούμε. Και αυτό είναι σεβαστό. Εγώ τώρα στην κοπέλα αυτή θα έλεγα ότι δες εσύ τι αντέχει η ψυχή σου και πώς μπορεί να ζήσεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ζήσω τελείως απομονωμένος από την πραγματικότητα του εδώ και τώρα. Και το βλέπω αυτό σε πολλές οικογένειες που ονομάζονται, ας πούμε, έτσι, θρησκευτικές, χριστιανικές κλπ. Υπάρχουν κάποιες που τα παιδιά τους τα θέλουν να κάνουν παρέα με συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένες παρέες, μόνο με αυτούς να κάνουν εκδρομές, να συνεννοούνται κτλ. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει όταν τα παιδιά πάνε, να, όπως το λέει εδώ, πάνε στο εξωτερικό, βγουν στο κέντρο, σε μια πόλη, κάνουν παρέα με τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας. Γιατί νιώθουν ξένοι μέσα στον κόσμο αυτό. Νιώθουν ότι εκπέμπουν τελείως άλλη συχνότητα. Η μικρή μου πείρα σε αυτόν τον κόσμο έχει δείξει ότι νομίζω χρειάζεται το μέτρο. Χρειάζεται η αρμονία, η ισορροπία. Τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Να μην είσαι εκτός τόπου και χρόνου, είναι η γνώμη μου. Έτσι, είσαι ελεύθερος να μην την ενστερνιστείς. Να μπορείς να σταθείς σε μια καφετέρια αν είσαι νέος, να μην καπνίζεις αν δεν θέλεις, να μην πίνεις αν δεν θέλεις ποτά βαριά ή ξέρω εγώ, να μην πάρεις ουσίες εννοείται και να μην κάνεις πράγματα τα οποία σε καταστρέφουν και σε βλάπτουν και δεν είναι ούτε πνευματικά ούτε θεάρεστα, ας το πω έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις μια χρυσή τομή, να είσαι και μες στον κόσμο αλλά και σε ένα δικό σου όμορφο κόσμο. Αλλά θα μου άρεσε ένας άνθρωπος σήμερα χριστιανός να μπορεί να προσαρμοστεί με την εποχή του. Να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία και να μην του λένε άλλοι γιατί είσαι έτσι. Για τέτοιους λόγους. Να σου λένε γιατί είσαι έτσι τόσο δυνατός, τόσο ωραίος, τόσο καλός χαρακτήρας, τόσο αγαπητός. Αυτό να σου το λένε. Αλλά το να σου λένε γιατί είσαι τόσο ούφο δεν θα μου άρεσε να μου το λένε. Όχι. Γιατί είσαι τόσο ούφο δεν με κολακεύει να μου το πούνε επειδή είμαι χριστιανός. Και μερικοί μπερδεύουν το διωγμό που είναι πραγματικά για λόγους επιπέδου που προκαλεί αντίδραση στην ψυχή του άλλου, υπάρχει όμως και ο διωγμός λόγω μιας δικής μας βλακίας. Επειδή δηλαδή πραγματικά προκαλούμε. Έχω δει πολλούς ανθρώπους που επειδή διώκονται νιώθουν ότι είναι μάρτυρες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μάρτυρες, αλλά έχουν ένα πρόβλημα, ας πούμε. Έτσι, ένα πρόβλημα λίγο κάπου εδώ. Αυτοί τώρα νιώθουν όμως ότι είναι μάρτυρες για το Θεό. Δεν πειράζει. Και αυτοί καλά περνάνε. Άστος, ασχαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας τελικά βρίσκει το δρόμο του. Γι' αυτό και δεν παίρνω θέση σε αυτά τα θέματα προσωπικά, αλλά δίνω γενικές απόψεις, ένα γενικό πλάνο και ο καθένας ακολουθεί αυτό που τον αναπαύει. Εύχομαι να είσαι καλά και να βρεις το χώρο σου και τον τρόπο που να ζήσεις αναπαυμένα τη ζωή κοντά στον Χριστό, αλλά και κοντά στον κόσμο του Θεού που όλοι κυκλοφορούμε να είμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα.